ταξιάρχης. Ταξιάρχης, θα ξεφύγει από δύο παίκτες. Ταξιάρχης, θα δώσει για τον Κοντοθανάση. Κοντοθανάσης για τον Ασάκο. Η σέντρα από τον Ασάκο. Προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά από Λιζοίδης. Θα διώξει ο Παπάς, ο Κιζερίδης. Το σουτ πάνω στον Παπά. Επιμένει ο Κιζερίδης. Κανέλας, είχε πάει μπάλα. Είναι ο Νασάκος με τον Παπαβασιλείου. Νασάκος πίσω, Παυλίδης με τον Παπαβασιλείου. Θα κλέψει την μπάλα από τον Παπαβασιλείου. Παραλίγο να γίνει το λάθος και με υπερπροσπάθεια ο Καλλιγάς θα μπλοκάρει την μπάλα. Μπάλια για τον Ιωσιφίδη. Σέντρα από Παπαδημητρίου με τον Ζάγκα. Θα κάνει την μπάλα από Παπαδημητρίου. Το σούτ από τον Πολυζωήδη και η μπάλα είναι στα δίχτυα από τον Πολυζωήδη ακριβώς στο 32. Σε μια ανύποπτη φάση και κίτρινη κάρτα στον Παπαδημητρίου. Στο 32 λοιπόν η Λάρισα ανοίγει το σκορ εδώ στο στάδιο Καζάρ. 1-0 με σούτ του Πολυζωήδη. Καρκανέλα, Παπαγιανόπουλος με τον Κιζερίδη. Μπαλιά για τον Παπασιλείου, Κοντοθανάσης. Παυλίδης λάθος πάνω στον Παπασιλείου. Το σούτ του Παπασιλείου θα πέσει και θα μπλοκάρει ο Καλλιγάς. Κρατάει την μπάλα, Κιζερίδη θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Η πάσα του είναι για τον Μαρτσέλο. Μαρτσέλο για τον Πολυζωήδη, το σούτ από τον Πολυζωήδη πάνω στον Παπαδημητρίου που μπλοκάρει την μπάλα. Πολυζωήδης τώρα θα ξεφύγει, Πολυζωήδης στο σούτ, θα αποκρούσει ο Παπαδημητρίου, θα κρατήσει το 1-0 για την ομάδα του και τώρα στην αντεπίθεση ο Πιερικός. Η φάση αυτή ακριβώς το 58 λεπτό του όμως ο Σιμόπουλος και τώρα ο Ζαρκανέλας προσπαθεί να πει στην περιοχή. Ζαρκανέλας στο σούτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Βελόνη τελικά και όχι τον Ζαρκανέλα. Ο Βελόνης λοιπόν με αυτό το ωραίο γκολ ισοφαρίζει την Λάρισα ακριβώς το 61 λεπτό. Ο Πιερικός κάνει το 1-1 εδώ στο στάδιο Αλκαζάρ. Ο Αβραμούλης θα διώξει ο Παπαγιανόπουλος. Ο Κοντοθανάσης θα βγάλει την σέντρα. Βαλκάνης και παραλίγο να γίνει το γκολ. Η μπάλα βέβαια πρέπει να βρει και τον Μαρτσέλο. Πολυζωήδη τελευταία στιγμή ο Χασότης θα κόψει. Τζόκας, δύο παίκτες τώρα της Λάρισας και ένας του Πιερικού ο Τζόκας. Τζόκας μέσα στην περιοχή, θα βγει ο Καλλιγάς, θα πέσει στα πόδια του και θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει έτσι τη λύση για την ομάδα της Λάρισας. Εκτελείται από τον Ζαρκανέλα το φάουλ. Τζόκας, Ζαρκανέλας και έχουμε πλάγιο. Πλάγιον υπέρ της Λάρισας όπως υποδεικνύει και αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη του παιχνιδιού που βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες με τέρματα 1-1.